Η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι εκτεταμένη και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τον περασμένο Μάιο καταγράψαμε με την κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας ένα σημαντικό αριθμό μπάζων. Σήμερα όμως η έκταση που καταλαμβάνουν τα μπάζα σχεδόν διπλασιάστηκε και η κατάσταση πλέον είναι αποκρουστική. Αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση ούτε και εικόνα μιας πόλης, ας πούμε. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τι βλέπουμε. Βλέπουμε παλιοσίδερα. Βλέπουμε τσαντήρι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ένα τσαντήρι χτισμένο εκεί με ανθρώπους εκεί μέσα και είναι ένας τόπος υπό εγκατάλειψη. Είναι άσχημο και πρέπει σίγουρα κάτι να κάνει ο Δήμος εδώ πέρα για να καθαριστεί η περιοχή, καταρχήν για θέμα υγιεινής της περιοχής, αλλά από ό,τι βλέπετε κιόλας, αν έχει γυρίσει το πλάνο νωρίτερα δεν γνωρίζω, μένουν και άνθρωποι υπό αυτές τις άσχημες συνθήκες. Ανάμεσα στις μεγάλες ποσότητες μπάζων διακρίνουμε ότι υπάρχουν και επικίνδυνα απόβλητα από αμίαντο. Καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται από τα δυτικά της πόλης για να προσεγγίσουν το κέντρο παρακολουθούν αυτές τις άσχημες εικόνες. Πρέπει σίγουρα να γίνουν κάποιες ενέργειες για να καθαριστεί η περιοχή από την τοπική κοινότητα εδώ. Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν ξέρεις εκεί τι έχει εκεί πέρα μέσα και τι κινδύνοι καραδοκούνε. Ναι, μπράβο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο σημείο να αναποθούν αυτά τα σκουπίδια. Η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στην περιοχή συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Τα απόβλητα θα φτάσουν να ξεχυλίζουν ακόμη και μέσα στο οδόστρωμα. Ήδη η νησίδα της 26ης Οκτωβρίου έχει γεμίσει με σκουπίδια λόγω του αέρα. Πριν μισή ώρα, πριν έρθετε εσείς, έρχονται φορτηγάκια και πετάνε σκουπίδια. Μπαίνουν μέσα, σε ένα λεπτό τα ξεφορτώνουν και φεύγουν. Σε κάνα μήνα θα έχει φτάσει, θα το έχουν κλείσει όλο. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Το τέλος θα κλείσει και ο δρόμος 26 Οκτωβρίου. Έτσι ακριβώς. Από νηπτήρες, από καναπέδες, από μπανιέρες, από σπίτια. Αμίαντο. Ναι, δεν είναι απλά ένα σπίτι αυτή η δουλειά ή ένα διαμέρισμα. Εδώ τώρα πρέπει να είναι κανένα ξενοδοχείο αυτό. Πολλά μπάζα. Η χειρότερη εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι στη δυτική πλευρά αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει. Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση αυτή, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης σε θέματα καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης τόνισε ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο χώρο είναι τραγική. Και τόνισε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρεμβαίνει μόνο με εισαγγελική εντολή και εφόσον ο χώρος χαρακτηριστεί ως εστία μόλυνσης.